αγωνιστές να φέρουν από τα 10 βαπόρια τους το ένα στο πέραμα. Πέραμα, μια πόλη που το όνομά της έγινε συνώνυμο της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Θεόφιλος Αποστολάκης, παλιός κάτοικος του Άνω Περάματος, έζησε την ακμή και την παρακμή και ελπίζει σε καλύτερες μέρες. Στα τρία σπίτια που είναι γύρω μας, μόνο ένα κατοικείται. Τα άλλα έχουν φύγει, άλλος Γερμανία, άλλος Αγγλία και άλλος στο Κάναδα. Τα σχέδια της Κόσκο, ωστόσο, να εγκαταστήσει άμεσα δύο νέες μεγάλες δεξαμενές επισκευής πλοίων, χωρητικότητας 80 και 300.000 τόνων αντίστοιχα, αλλάζει τα δεδομένα και δημιουργεί προσδοκίες για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Πρέπει να επανακινήσουμε τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά να επαναλειτουργήσουν. Βασικός είναι ο πυρήνας της πραγματικής απασχόλησης. Να δώσουμε λύσεις στα ναυπηγεία Ελευσίνος και Σύρου. Μόνο η επισκευή ενός πλοίου μπορεί σε διάστημα ενός μηνός να φέρει εισόδημα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ σε σχεδόν 100 επαγγέλματα που σχετίζονται με τη ζώνη. Ελπίζουμε ότι η ανεργία όχι απλά θα μειωθεί, αλλά θα μπούμε και σε λειτουργίες ανάκαμψης τουλάχιστον σε επίπεδο εργασίας και τοπικής οικονομίας. Οι λεγόμενοι σωτήρες και ως μεγαλοεπενδυτές που έρχονται, το πρώτο πράγμα που προσπαθούν να εξασφαλίσουν είναι φτηνό εργατικό δυναμικό, κατάργηση ελέγχων στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Ο Δημήτρης Κουρμούλης, τεχνολόγος μηχανολόγος στο επάγγελμα, εργάζεται σε μια πρότυπη επισκευαστική μονάδα στο Σχιστό. Δηλώνει αισιόδοξος παρά τις δυσκολίες και προτρέπει τους νεότερους να μείνουν στην Ελλάδα και να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες. Να ασχοληθούν με νέες τεχνολογίες, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ασχοληθούν και οι επιχειρηματίες με τις νέες τεχνολογίες, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα. Το ποσό που θα επενδύσει Κόσκο στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πειραιά, σύμφωνα με το Master Plan, ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ.